στη Θεσσαλονίκη, οι πολίτε κάθε ηλικία πραγματοποίησαν συλλαλητήριο προκειμένου να δηλώσουν την αντίθεσή του στι νέε ψηφιακέ ταυτότητε, που ενοποιούν σε ένα φάκελο όλε τι πληροφορίε για του πολίτε. Την κατάσταση τη υγεία του, τα ποινικά του μητρώα, τι πεπιθήσει του κτλ. Το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη ενάντια στι νέε ταυτότητε έγινε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στο Λευκοπύργο. Με πανό οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις νέες ταυτότητες δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τις προσωπικές τους ελευθερίες. Στο συλλαλητήριο βρέθηκαν γονείς με τα παιδιά τους, ιερεί ενώ ο σύλλογο Ενωμένοι Μακεδόνες ανήρθε πανό που έγραφε πως θέλει αρήτη και τόλμη ελευθερία. Αυτό που είπαν οι διαμαρτυρόμενοι είναι πως οι νέες ταυτότητες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ηλεκτρονική σκλαβιά με μια διαρκή παρακολούθηση τόσο των ίδιων όσο και των προσωπικών τους δεδομένων. Το κάλεσμα έγινε μέσω διαδικτύου, ενώ πολίτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα που αντιδρούν στις νέες ταυτότητες συμμετείχαν επίσης.